την ανάκληση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου για την επιβολή τελών χρήσης στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο, ζητά ο επικεφαλής της παράδαξης Κοινωνία Μπροστά, Πάνος Παπαδόπουλος. Ο κ. Παπαδόπουλος θεωρεί ότι η λογική της ανταποδοτικότητας για το συγκεκριμένο κτίριο μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο σε περιπτώσεις ιδιωτών που αποκομίζουν κέρδη και όχι σε περιπτώσεις συλλόγων. Εκείνο που επισήμανε ως απαράδεκτο πάντως είναι η επιβολή τελών στις σχολικές εκδηλώσεις. Συγκρούνται δύο διαφορετικές προτάσεις πάνω σε αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι οι πάσης φύσεως φορείς, σύλλογοι, οι συλλογικότητες της πόλης θα πρέπει, αφού έχουν την επιβάρυνση και όσον αφορά την καθαριότητα και όσον αφορά τη λειτουργικότητα του χώρου και όσον αφορά την ηχητική κάλυψη, να μην καταβάλλονται τέλη χρήσης από την λειτουργία για τη χρήση του Τρικούπιου Πολιτιστικού Κέντρου. Η Δημοτική Αρχή, μετά από απόφαση του Πνευματικού Κέντρου που έφερε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε ότι θα πρέπει να επιβάλλονται τέλη. Οι μόνοι οι οποίοι εξαιρούνται είναι ο Δήμος, τα νομικά του πρόσωπα και κάποιοι ευρύτεροι φορείς του Δημοσίου και Δημοτικές Παρατάξεις, αλλά θέλω να τονίσω εδώ πέρα ιδιαίτερα ότι οι ιστορικοί φορείς της πόλης, όπως η Κινηματογραφική Λέσχη, άλλοι σύλλογοι φορείς που είναι δεκάδες στην πόλη, έχουν επιβάρυνση με την Κινηματογραφική Λέσχη 30 ευρώ για κάθε προπολή, όλοι οι σύλλογοι της πόλης 30 ευρώ για κάθε χρήση της αίθουσας του θεάτρου και οι πάσης φύσεως, και εδώ είναι ένα ζήτημα και αυτό ιδιαίτερα έτσι που πρέπει να προσέξουμε, σχολικές εκδηλώσεις, φορέων της εκπαίδευσης από δημοτικά σχολεία κλπ. Θεατρικές, μουσικές παραστάσεις και εκθέσεις, 20 ευρώ για κάθε χρήση. Πράγμα το οποίο, όπως σας είπα, όλα τα υπόλοιπα λειτουργικά βαραίνουν το Δήμο. Θεωρούμε ότι πρέπει να ανακληθεί αυτή η απόφαση. Δεν μπορούν να μπαίνουν τα πράγματα στην λογική της ανταποδοτικότητας, στη στιγμή που και οι φορείς της πόλης και οι συλλογικότητες έχουν να επιδείξουν ένα σοβαρό έργο. Αφενός και αφετέρου υπάρχει μια αντίληψη ότι ο πολιτισμός πρέπει να ανήκει σε όλους, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ιδιώτες προς ίδιον όφελος χρησιμοποιούν το τρικούπιο για να εισπράξουν χρήματα, οπότε αντιστοίχως θα πρέπει να αποδίδουν αυτό που αντιστοιχεί στις αποφάσεις του Δήμου και του Πνευματικού Κέντρου.